συντροφή. Αγάπη μου. Είστε οι non-stop εσείς. Δεν υπάρχει. Back to back. Αν μπορούμε να ανεβάσουμε λίγο την επιστροφή, μόνο για να ακούω. Αν είναι εύκολο. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Στεφανούκο μου. Ή όχι, Στεφανάρα. Καλημέρα. Πώς είναι, Χριστινιό μου, όμορφο. Αγάπη μου. Στέφανε, σε είδα, χόρεψες και πάλι. Το έχει, εντάξει, δεν μπορώ να πω. Είναι ωραίο, κάναμε ένα πολύ ωραίο κλείσιμο. Το διασκεδάσαμε, περάσαμε καλά. Και μετράω ώρες, αύριο 7 το πρωί, σαλπάρουμε με Μαρία και Κάλια. Πάμε να γεμίσουμε μπαταρία. Έτοιμα, η Μαρία τώρα αυτό κάνει, όλο μου στέλνει μηνύματα. Αυτό να το πάρω, αυτό να το πάρω, ρε κορίτσι μου. Πού θα χωρέσουν 5 βαλίτσες, με το παιδί πάμε διακοπές. Να πάρω και αυτά τα παπούτσια, πάρω ό,τι θέλεις. Πάμε, ξέρω. Σε βλέπω από αύριο φορτωμένο με βαλίτσες εκεί και το μωρό. Το καράβι φεύγει 7. Εγώ θα πρέπει να σηκωθώ 4, να φορτώσω μια ώρα τα μάξι, να πάρουμε την Κάλια και πισμένη να φύγουμε. Πού θα πάτε? Θα πάμε Τίνο στην αρχή και μετά θα πάμε Νάξο. Γιατί αρχή θα γυρίσουμε λίγο πίσω. Τώρα φταίω εγώ να μην ρωτήσω. Τώρα δεν φταίω. Με συγχωρείς. Συγγνώμη. Excuse me. Εγώ ξέρω. Χριστίνα, περίμενε. Χριστίνα. Τώρα ακούω. Στεφανάκο μου, ακούς τώρα. Κοίταξε να δεις τώρα. Πετάς. Τώρα ακούω. Εσύ πετάς έναν προορισμό. Εγώ να μην τον αρπάξω τον προορισμό. Όταν λέμε Τίνο, έχεις κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό σου? Γιατί ξέρω, έχω πολλούς φίλους που μένουν στην Τίνο. Έχω το Θοδωρή το Δρακάκι στην Τίνο. Δεν θα πάω στο... Αν ρωτάς αν θα πάω στο Λιάγκα. Έχω το Λιάγκα στην Τίνο. Στο Δρακάκι θα περάσω να τους δω, γιατί εκεί θα είναι, εκεί θα είναι, θα περάσω να τους δω. Αλλά έχω την πολύ μεγάλη χαρά, ο αδερφός μου, ο Μαρκέλος, που τον ξέρεις, που είναι πλέον 19, πέρασε στη σχολή καλών τεχνών, στη σχολή του Χαλεπά, που είναι στο χωριό της, του πύργου της Τίνου. Οπότε εκεί νοικιάζουμε το σπίτι για όλο τον χρόνο και ευκαιρία το επωφεληθούμε κι εμείς. Μπράβο, μπράβο. Γι' αυτό θα πάμε Τίνο. Θα πάτε όμως να βγείτε έτσι, να κάνετε μπράβο και τη βόλτα σας με τον Γιώργο Λιάγκα εκεί πέρα. Θα πάτε σίγουρα. Έτσι, άμα έρχεται ο Γιώργος και ο Θοδωρής, θα πάω να πιω μια ρακή, εννοείται θα πάμε. Στέφανε, να σε ρωτήσω κι εγώ, τι κάνεις αγαπημένε. Λοιπόν. Έλα εδώ να μας πεις και κανένα ανέκδοτο μέσα στο τέλος σεζόν. Γεια σου, ρε αγαπημένε. Είσαι λατρεμένος. Ανακοίνωσε σήμερα την αποχώρησή σου από το πρωινό. Θέλεις να μας πεις αν τα επόμενα τηλεοπτικά σου σχέδια έχουν να κάνουν με το ίδιο το κανάλι ή συζητάς άλλες τηλεοπτικές προτάσεις? Κοίτα, αυτή τη στιγμή στο λέω πραγματικά και δεν στο λέω ότι από δημόσιες σχέσεις τώρα, ότι επειδή πρέπει να πω το ορθό. Αυτή τη στιγμή με ενδιαφέρει μόνο να πάω 8 μερούλες, να ερευνήσω, να δω την κόρη μου που μου έχει λείψει πολύ και τη γυναίκα μου που μου έχει λείψει και τις έχω λείψει. Εννοείται πως είμαι σε ανοιχτό διάβλο και με τον κανάλι και γενικότερα. Γι' αυτό και θα επιστρέψω μετά την επόμενη εβδομάδα, θα είμαι εδώ για να κάνω την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου τα απαραίτητα ραντεβού και να στήσουμε τη Σεπτέμβρη μας. Τέλεια. Ωστόσο, εσένα σε αγχώνει έτσι καθόλου του χρόνου? Έχεις μπει στη διαδικασία να αρχίσεις να το σκέφτεσαι? Όσο να είναι, τέλει. Ρωτά τη Λαμπύρια να αγχώνουμε. Νομίζω ότι δεν είμαι τέτοιος τύπος. Όλα πάνε καλά. Ναι. Κανείς κανό δεν χάνεται και ουδείς αναντικατάστατος και τα δύο ισχύουν. Το πιστεύω αυτό που λες. Έχεις απόλυτο δίκιο. Γενικά η χρονιά, έτσι, βέβαια εδώ τώρα δεν θέλω να σε εξαντλήσω γιατί ελπίζω ότι την επόμενη εβδομάδα θα μπορέσουμε να σε έχουμε κοντά μας, οπότε θα τα πούμε. Απλά έτσι, με έναν τίτλο. Κάλεσμα επίσημο. Επίσημο, επισημότατο. Τώρα, πρόσεξε να δεις. Μπορώ να στο κάνω από πολύ πικρό, πολύ πικρή την ερώτηση, μέχρι πολύ ντελικάτη. Τι προτιμάς? Όπως θα μου την έκανες, αν δεν είμαι στον αέρα θα μου την κάνεις. Πολύ ωραία. Δεν μου λες, ρε φίλε, εσύ σηκώθηκες, έφυγες, μας εγκατέλειψες και πήγες απέναντι, πήγες σε ένα άλλο κανάλι. Έκανες καλά ή όχι? Ναι, έκανα πολύ καλά. Έκανα πολύ καλό και δεν σε εγκατέλειψα. Είστε μες στην καρδιά μου. Τώρα δεν το λέω ούτε για δημόσιες σχέσεις ούτε επειδή είμαστε στον αέρα. Ξέρεις πόσο πολύ σ' αγαπώ και όσο είχα χρόνο, γιατί δυστυχώς συμπίψανε και οι ώρες της εκπομπής φέτος, έβλεπα τι έκανες, έβλεπα την προσπάθειά σου, έβλεπα ότι άλλαξες 10 κόνσεπτ σε μία χρονιά. Δηλαδή, τι να πω, ο κύριος Ανάστη, έχει τραβήξει αυτός ο άνθρωπος στο σπίτι, δεν υπάρχει αυτά που τράβηξες. Μάθαινα ότι ήσουν μέχρι 12 το βράδυ και το πρωί έκανες το πρωί εκπομπή πάλι. Χωρίς ενδιαφέρει αν θα είσαι κουρασμένη, αν θα είσαι άϊπνη. Κόφτα αυτά. Λαμπύρι, κόφτα. Τελείωνε. Κόφτα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, για να επανέλθουμε. Σου γύρισε την ερώτηση. Έκανα καλά γιατί γνώρισα από κοντά τις συνθήκες άλβα εθνικής του να κάνεις τηλεόραση σε επίπεδο παραγωγής. Ο Αντένα έχει μια εξαιρετική παραγωγή. Τα παιδιά είναι σε άλλο επίπεδο πραγματικά. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν μάθει να κάνουν μεγάλα σόους. Αυτό το είδα στο πρωινό. Έμαθα ότι πολλές φορές πρέπει να υπομένεις πράγματα και να βγαίνεις με το χαμόγελο και να είσαι καλά. Και φυσικά είδα πως είναι να γίνεται και πρωταθλητισμός. Η ΦΕΗ είναι μια πολύ καλή παρουσιάστρια.
Δίπλα από τη ΦΕΗ είδα πώς χειρίζεται τον κόσμο, πώς χειρίζεται ανθρώπους γύρω από τις κάμερες, τις δυσκολίες, αλλά και την επιτυχία που είναι σημαντικό. Νομίζω ότι από τη φετινή σεζόν έχω βγει πολύ κερδισμένο σε προσωπικό επίπεδο, κρατάω όλα τα καλά. Φτιάχνω στο μυαλό μου όλα τα αρνητικά. Βλέπω και που ο Στέφανος δεν ήταν καλός εκεί που θα έπρεπε και ο σκοπός είναι να διορθωθεί αυτό. Αλλά κρατάω και το επίπεδο της παραγωγής. Νομίζω ότι έμαθα λίγο παραπάνω τηλεόραση φέτος και χαίρομαι γι' αυτό. Μπορώ ένα μεγάλο κομμάτι. Στην εκπομπή. Να το προσπογράφω, γιατί έχουμε μιλήσει με τον Στέφανο και είναι ακριβώς αυτά που μου έλεγε, ότι είδε μια άλλη τηλεόραση. Βασικά είδε πώς γίνεται τηλεόραση κανονικά, σε κανονικές συνθήκες. Ωραία, ήθελε το Κατερινάκι να κάνει και να σε αποδεσμεύσουμε για να πας να ετοιμαστείς. Ναι, χθες η Έλενα Πολυκάρπου είχε συναντήσει τη Σάσα Σταμάτη και γύρισε και είπε ότι φέτος η χρονιά πέρασε νεράκι και δεν υπήρχαν ούτε καυγάδες ούτε ίντριγκες. Ίσα-ίσα ήσασταν μια πολύ ωραία παρέα και σας είδαμε πολλές φορές να βγαίνετε όλοι μαζί σε θέατρα, σε εκδηλώσεις. Θέλω να μου πεις για αυτό το δέσιμο. Όχι, ήταν ωραίο. Κοίτα, με τα παιδιά που δουλέψαμε μπροστά και με τους τέσσερις. Άστι Φέη που είναι πολύ εμπειρική, ξέρει πολύ καλά τη δουλειά της. Και οι τέσσερις ήξεραν καλά τη δουλειά, ήταν χρόνια στη δουλειά. Δεν υπήρχε ανταγωνισμός, γιατί νομίζω ότι ήμασταν τέσσερις διαφορετικές προσωπικότητες. Οπότε δεν είχε κανείς να κλέψει κάτι τον άλλον ή να ανταγωνιστεί. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το μπροστά και πράγματι πίσω από τις κάμερες με τα παιδιά έχουμε πει πολύ, πολύ προσωπικά μας πράγματα. Και ξέρεις, όταν με τον άλλον ανοίγει σε προσωπικό επίπεδο, σημαίνει ότι τον εκτιμάς και κατά βάση. Από εκεί πέρα για μένα δεν πέρασε τόσο νεράκι όσο πέρασε η χρονιά σου στη Σάσα, γιατί εγώ με το που γύριζα σπίτι είχα την Κάλια, είχα τη Μαρία, είχα τύψεις πολλές φορές που μου έλειπαν. Έχω τύψεις για πολλά νεύρα που ξέσπασα στο σπίτι μου και τα έφερα από τη δουλειά και είναι κάτι που δεν θα ξανακάνω, το έχω αρχίσει στον εαυτό μου. Οπότε τόσο νεράκι δεν ήταν. Μου φάνηκε μεγάλη η αλήθεια είναι. Όχι σαν τη δικιά σας μεγάλη, έξω τον Γολγοθά αυτό που κάνετε εσείς. Λίγο μικρότερο. Αγάπη μου γλυκιά, δεν έχεις καταλάβει το κόνσεπτ το δικό μας. Εμείς θέλαμε να κάνουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή το Your Face Sounds Familiar. Γι' αυτό αλλάζαμε ρόλους κάθε τρεις και λίγο. Ναι. Ναι, μία υποδιόμασταν αυτόν, μία εκείνον, μία τον άλλον, μία δινόμουνα Larry King, μία δινόμουνα κάτι άλλο. Μία έντεχνη, μία Lego Pop. Κοίτανε, έκανες κοινωνικό, έκανες πολιτικό, έκανες gossip, ξαναέκανες την πορεία κοινωνικό, πάλι πολιτικό. Αστυνομικό. Μετά άρχισες να κάνεις και λίγο survivor, μετά κόπηκε το survivor, το είδα και πέσει πολύ αστυνομικό. Ναι, αυτή είναι η Κολούλη που βγήκε από την εκπομπή σου φέτος, ήταν εξαιρετική. Εντάξει, δεν πειράζει. Να σου πω, αυτό ξέρεις τι σημαίνει και είμαι ακόμα εδώ. Αυτό σημαίνει ότι κάτι καλό κάνω σε αυτόν τον κόσμο. Είμαι ακόμα εδώ, είμαι ζωντανή ακόμα. Όχι, κάνεις πολλά καλά και μου φαίνεται ότι παρά είσαι καλή και στο έχω πει. Στεφανουκό, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σου ευχηθώ καλή ξεκούραση. Εννοείται ότι σε περιμένουμε. Η Κλεοπάτρα γιατί δεν μίλησε, δεν είναι εκεί. Δεν εγώ την αφήνω καλέ. Εγώ αγόρι μου για όταν θα έρθεις εδώ στο πλατό, γιατί εγώ ξέρω ότι θα έρθεις στο πλατό. Εκεί θα τα πούμε τα δυο μας, αγάπη μου γλυκιά.